μια ομιλία με αρκετές συναισθηματικές βολές προς τους κριτικούς, με σημείο αναφορά στον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αλλά και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Γυαλί Τζαμίο που είχε στηθεί η εξέδρα, απευθυνόμενος σε πλήθος κόσμου και γαλάζιων στελεχών, έστειλε μήνυμα νίκης και αλλαγής σελίδας για τη χώρα με μπροστάρι της μεγάλης πολιτικής ανατροπής στην Κρήτη. Έρχομαι στον τόπο μου για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά έτοιμος να αντιμετωπίσω τις πρώτες εκλογές ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Σκέφτομαι αυθόρμητα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και πόσο περήφανος θα ήταν σήμερα. Όλοι μαζί, ενωμένοι και δυνατοί, θα κάνουμε πράξη το μεγάλο στόχο που ήταν εξ αρχής και ο δικός μου στόχος. Να κάνουμε την Κρήτη γαλάζια! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε και τις αιχμηρές βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων πως παρίστανε το παιδί του λαού και κατέληξε να ταξιδεύει με κότερα. Οι Έλληνες ξέρουν πολύ καλά τι έζησαν αυτά τα 4 χρόνια και δεν θέλουν να τα ξαναζήσουν. Γι' αυτό και με την ψήφο τους θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα. Το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Κρήτη. Ως εδώ! Έχουμε ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που μειώνει το φορολογικό συντελεστή στο 9%, διατηρεί το αφορολόγητο στο σημείο που είναι σήμερα και δίνει δωρεάν πρόσβαση για όλα τα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς. Καταργούμε τη μείωση του αφορολόγητου που μόνος του ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δικό μας σχέδιο, φίλες και φίλοι, μειώνει τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή από το 20% που θα πάει στο 9%. Ο φόρος των επιχειρήσεων θα πέσει από το 28% στο 20%. Ενώ με τη Νέα Δημοκρατία οι τελικοί συντελεστές του ΦΠΑ θα είναι 22% και 11%. Και ο ΕΝΦΙΑ, που τόσο μας έχει πληγώσει και μας έχει πονέσει όλους, μειώνεται κατά 30% για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Για εμπεγμό του κριτικού λαού με αφορμή τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, κατηγόρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και υποσχέθηκε πως ο ΒΟΑΚ είναι το μεγάλο οδικό έργο της επόμενης κυβέρνησης που θα επεκτείνεται σε όλη την Κρήτη. Ο κύριος Σπίρτζης με θράσος προκήρυξε το έργο, ξεχνώντας όμως μια λεπτομέρεια, ότι λόγω δικιάς του ευθύνης δεν υπάρχουν ούτε ολοκληρωμένες μελέτες, ούτε συνολικό σχέδιο. Ο ΒΟΑΚ, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, είναι το μεγάλο οδικό έργο της επόμενης κυβέρνησης. Αποτελεί προσωπική μου δέσμευση ότι στην τελική του ανάπτυξη θα επεκτείνεται σε όλη την Κρήτη. Από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Κρήτη είναι ικανή να προσελκύσει επενδύσεις ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος πενταετίας. Και θα συνδέονται τα προϊόντα της κριτικής γης με τον τριτογενή τομέα, με τον τουρισμό. Γιατί και ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη πηγή εσόδων στο νησί μας. Και μπορούμε βάσιμα να πιστεύουμε ότι θα προσελκύσουμε 20 δις επενδύσεις μόνο στην Κρήτη τα επόμενα 5 χρόνια. Απευθυνόμενος στους νέους, τόνισε τη σημασία της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και τους κάλεσε να γυρίσουν την πλάτη στα άκρα. Παράλληλα, απευθύνθηκε σε παλιά στελέχη του κόμματος, καλώντας τα να γυρίσουν στο σπίτι τους.